Είναι προφανές ότι σήμερα ο Ρωδιακός λαός και ο Βυζαντινός λαός αποφάσισε να μην υποταχθεί. Δυστυχώς όμως αυτοί που υποτίθεται ότι ηγούνται αυτού του λαού φάνηκαν ότι τους ζητούσαν να υποταχθεί. Ο Δωδεκανησιακός και ο Ρωδιακός λαός τους ζητάνε να τουλάχιστον να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά και η ελάχιστη ευτυχία θα έπρεπε να παραδώσουν τα κλειδιά. Μόλις πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Σαμαράς. Παραιτήθηκε το αφεντικό. Σειρά έχουν και οι υπόλοιποι που τον ακολούθησαν. Η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι πολιτικοί φορείς και οι κοινωνικοί φορείς συγκρότησαν ένα μέτωπο υπέρ του ΝΕ. Ένα μέτωπο το οποίο καταδίκασε ο δικαιωσιακός λαός με ποσοστό περίπου 65%. Δεν μένει τίποτα άλλο από το να ακολουθήσουν το δρόμο του αφεντικού τους.